Μια σημαντική εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στα δεδομένα υγείας για τη Μεσσηνία, με την επικείμενη λειτουργία του τακτικού ογκολογικού εξωτερικού ιατρείου στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι μια κίνηση η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας. Παθολόγος, ογκολόγος, γιατρός με αυτή την ειδικότητα στο νοσοκομείο Καλαμάτας δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε ένα έλλειμμα, ένα κενό παρουσίαζαμε σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, χημειοθεραπείες γινόντουσαν, αλλά ο γιατρός, ο ειδικός που θα κάνει τη διάγνωση δεν υπήρχε. Αποκτούμε τώρα τον ιατρό, τον ογκολόγο, και πέρα από το τμήμα χημειοθεραπείων, σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, είναι να οδηγήσουμε το νοσοκομείο μας ώστε να αποκτήσει αυτό που πρόσφατα ανακοινώσαμε, ένα κτηνοθεραπευτικό κέντρο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες Πελοποννήσου. Από την Δευτέρα, όπως σημειώθηκε από τον κύριο Μπέζο, ξεκινά στο νοσοκομείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας η λειτουργία του τακτικού ογκολογικού εξωτερικού ιατρείου. Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω της υπηρεσίας 14500, ενώ η παρουσία παθολόγου και ογκολόγου θα εξυπηρετήσει τους ασθενείς, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταβαίνουν εκτός Μεσσηνίας για επανεκτίμηση της θεραπείας τους. Όταν σχεδιάζεις, έχεις προβλέψει και την παράμετρο της τελέχωσης. Είμαστε σε διαδικασίες. Και βέβαια τα πράγματα το 2017 γενικότερα στο θέμα της ελέγχου ανθρώπινου δυναμικού κινούνται με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μέσα στις δυνατότητές μας να λυθεί το θέμα αυτό ώστε με μεγάλη αξιοπρέπεια να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του συγκεκριμένου θέματος. Σαφέστατα αναφέρομαι και στα προηγούμενα χρόνια όταν αποφασίσαμε να στήσουμε το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Δεν είχαμε στο σύνολό του όλο εκείνο το προσωπικό. Χτίζεις καθημερινά μέχρι να το φτάσεις εκεί που είναι η προβλεπόμενη τοποθεσία.